Καλησπέρα σε όλους. Μια ακόμη εκπομπή του Ηλίρια ξεκινά. Μια εκπομπή με τον τίτλο «Έχουμε θέμα». Κάθε Πέμπτη βράδυ προβάλλεται η εκπομπή, αλλά βεβαίως είναι και έκτακτη, μπορεί να προβληθεί και άλλες μέρες της εβδομάδας. Βράδυ με τον Νίκο Σαλονίτη. Σήμερα το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με το εξωτερικό, έχει να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού και θα συζητήσουμε με τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Γιώργο Μακρύ, το ζήτημα το οποίο λέγεται Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Μαζί μου λοιπόν είναι ο κύριος Γιώργος Μακρύς, ιδρυτικό μέλος, ιδρυτικό τέλεχος της Ελλήνων Συνέλευσης, του Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης Σπάρτης. Καλησπέρα κύριε Μακρύ καταρχήν. Κύριε Σαλονίτη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, δικιά μας τιμή. Ζείτε στο εξωτερικό προφανώς, έτσι είναι κάποιο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα που αφορά το εξωτερικό, άρα και εσείς γι' αυτό ενδιαφερθήκατε, έτσι φαντάζομαι. Βεβαίως, βρίσκομαι στον Καναδά, στην Αλμπέρτα του Καναδά, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Και το θέμα που προέκυψε βασίζεται πάνω στην περιέργειά μου να δω αν υπάρχει κάποιος οργανισμός ο οποίος συνδέει τους Έλληνες του εξωτερικού με την υπηρωτική Ελλάδα, με το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Πριν πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά ό,τι έχουμε να πούμε σήμερα για το συγκεκριμένο συμβούλιο, να ρωτήσω εσάς, εσείς 10 χρόνια στον Καναδά, καταρχήν πόσοι Έλληνες περίπου βρίσκονται, αν ξέρετε, στον Καναδά? Δεν γνωρίζω πόσοι ακριβώς, ποιος είναι ο αριθμός των Ελλήνων που βρίσκονται στον Καναδά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά στις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο πληθυσμό, όπως το Βανκούβερ, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, έχουν τρομερό ελληνισμό. Για κάποιο διάστημα βρισκόμουν στο Μόντρεαλ του Καναδά και περπατούσα στο δρόμο ή πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και άκουγα Έλληνες γύρω μου ή στο λεωφορείο μέσα να μιλούν ελληνικά. Άρα έχετε επαφές εκεί με Έλληνες και είναι και εύκολο μάλλον, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι όταν είναι εύκολο και έχεις γύρω σου πολλούς Έλληνες, είναι και κάτι το οποίο δεν σε αναγκάζει να ερευνήσεις περισσότερο για το πώς μπορείς να βρεις Έλληνες, έτσι? Όχι, είναι εύκολο σχετικά. Μπορείς με μία απλή αναζήτηση Greek restaurant, ελληνικό εστιατόριο, να πας να βρεις ένα ελληνικό εστιατόριο και να αποκτήσεις μία επικοινωνία με έναν Έλληνα ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Άρα λοιπόν κάποιος Έλληνας ο οποίος σήμερα είναι στον Καναδά όπως εσείς δεν νιώθει και τόσο πολύ απόμακρος εφόσον είναι κοντά με Έλληνες, έτσι νιώθει? Ισχύει αυτό, πώς το βιώνετε? Όχι, όπως και να το κάνεις, για μας οι οποίοι βρισκόμαστε στο εξωτερικό και ειδικότερα για τους Έλληνες που φύγαμε εξαιτίας των μνημονίων από το 2010 και μετά και της τρομοκρατίας η οποία επικρατούσε μέσα από τα κανάλια, τα έχουμε ζήσει όλα, όλοι μας. Η μοναδική σκέψη η οποία υπάρχει στο μυαλό μας από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον σε μένα, που προσγειώθηκε το αεροπλάνο στον Καναδά, ήταν πώς θα γίνει να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και συνεχίζει αυτό, έτσι, η σκέψη. Βεβαίως. Άρα θα γυρίσετε κάποια στιγμή, είναι σίγουρο αυτό? Αυτός είναι ο σκοπός, να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να υπάρξει η επιστροφή στην Ελλάδα, να γίνει μια παλινόστηση, να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην αφήσουμε τελικά τα κόκαλά μας στο εξωτερικό. Είναι συγκινητικά όλα αυτά που λέτε. Πάντως, λέει, και ο λόγος ο οποίος δεν γυρίζετε εσείς αυτή τη στιγμή πίσω είναι ακόμα οικονομικός, επαγγελματικός κτλ. Έτσι, δηλαδή, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στην Ελλάδα για να βρείτε αυτό που θέλετε, μια και είστε προφανώς ειδικευμένος, έτσι? Ακριβώς. Επιχείρησα για κάποιο διάστημα το 2015 να επιστρέψω στην Ελλάδα και έμεινα για 2 χρόνια και η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκα να επιστρέψω το 2017, βεβαίως, να επιστρέψω πάλι πίσω στον Καναδά. Τώρα θα σας διαβεβαιώσω ότι είναι ακόμα πιο απογοητευτική από το 2017, εξαιτίας και όλων αυτών των οποίων έχουν παρέλθει τα τελευταία 2 χρόνια. Πάντως υπάρχει και μία, δεν ξέρω, θα μου το πείτε εσείς, για την Αθήνα, παράδειγμα, όσοι φεύγουν από την επαρχία να πάνε στην Αθήνα, κάποια στιγμή με το πέρασμα των χρόνων και τη συνήθεια που έρχεται στη ζωή και τα παιδιά μεγαλώνουν στα σχολεία και όλα αυτά κτλ., δεν ξεκολλάει, δηλαδή του γίνεται συνήθεια και θέλει να μείνει εκεί.
αυτό το φαινόμενο υπάρχει στους Έλληνες του εξωτερικού, τουλάχιστον από τη δικιά σας την εμπειρία. Δηλαδή να θέλουν να μείνουν στο Καναδά επειδή τους αρέσει τελικά, το συνηθίσαν, το νιώθουν σαν τόπο τους, ας πούμε. Η πικρή αλήθεια είναι όταν φεύγοντας από την Ελλάδα και ερχόμενοι στον Καναδά δημιουργούμε νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες, οι οποίες μας εγκλωβίζουν κατά κάποιο τρόπο στο καινούριο κράτος στο οποίο ζούμε, είτε είναι Καναδά, στην Αμερική, είτε είναι κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενίκεια, δάνεια, τα οποία σε αναγκάζουν να είσαι δεσμευμένος, βεβαίως. Άρα λοιπόν καλό είναι να γίνει η επιστροφή σας πριν εμπλακείτε και εσείς σε πολλά πολλά εκεί με οικογένειες, με δάνεια, με πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι, να γυρίσετε νωρίτερα για να είστε εδώ. Βέβαια οι μέρες είναι παράξενες, κύριε Μακρύ, το ξέρετε. Είναι μέρες που όλος ο πλανήτης είναι σε μια κατάσταση προετοιμασίας ενδεχομένως για κάτι άλλο το οποίο έρχεται. Ελπίζουμε όλοι και ελπίζουμε και θεωρούμε και από ό,τι γνωρίζει ο καθένας βέβαια να είναι κάτι καλό αυτό που θα έρθει και όχι κάτι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, πάμε λίγο στο θέμα μας σιγά σιγά να δούμε την έρευνα που κάνατε, τι συμβαίνει ακριβώς με αυτό το οποίο λέγεται Συμβούλιο Απότιμου Ελληνισμού. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο καθεαυτό θέμα, θα ήθελα λίγο να κάνουμε μία αναδρομή όσον αφορά την μετανάστευση των Ελλήνων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Ναι. Γενικότερα, διαχρονικά, υπάρχουν κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και αυτό δεν είναι τα τελευταία χρόνια λόγω του μνημονίου. Ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Το πρώτο κύμα μετανάστευσης το οποίο καταγράφεται είναι κατά διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Mm-hmm. Κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Έλληνες φεύγανε προς το εξωτερικό. Δεν θα εξετάσουμε ποιες υπήρους επιλέγανε, απλά αναγκαζόντουσαν να φεύγουν. Το επόμενο κύμα μετανάστευσης το οποίο καταγράφεται είναι με τη σύσταση του νεότερου κράτους, όπως το λέμε, και με το βασίλειο της Ελλάδος, όπου η ανέχεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, υπήρχαν κακουχίες, υπήρχαν διάφορες να το πω έτσι, εγκληματικές δραστηριότητες και ανάγκαζε πάλι τους Έλληνες να φύγουν προς το εξωτερικό. Και το τρίτο κύμα ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945, που πάλι ανάγκαζε τους Έλληνες κατά εκατομμύρια να φεύγουν προς το εξωτερικό, το οποίο ολοκληρώθηκε, να πω την φράση, έγινε πιο ήπιο ή τερματίστηκε γύρω μετά τη μεταπολίτευση. Και το τελευταίο και από τότε είναι είμαστε όλα μια χαρά. Ναι, είναι όλα, ήταν μετά τη μεταπολίτευση, ήταν τα πράγματα ρόδινα. Ήτανε τα πράγματα ιδανικά, όλοι ζούσαν σε εποχές Πασόκ, να τα το πω. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, ξεχάσαμε τι συνέβη πριν από 50 χρόνια, 100 χρόνια κτλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήτανε και το τελευταίο κύμα ήταν το κύμα του 2010 με τα μνημόνια που ψηφιστήκαν στην Ελλάδα και δημιουργήσαν την όλη οικονομική κρίση. Ο πατέρας μου, να σημειώσω ότι ανήκει στο κύμα του 1960 που μετανάστευσε στον Καναδά και εκείνος. Και έμεινε σχεδόν για μεγάλο μέρος της ζωής του. Και έφυγε, όχι γιατί ήθελε να δει πώς είναι η νοοτροπία, η κουλτούρα που λέμε ενός άλλου λαού, πώς ζουν σε ένα άλλο κράτος, αλλά γιατί αναγκάστηκε να φύγει. Το ίδιο έγινε και με όλους εμάς. Ο πατέρας σας έχει γυρίσει στην Ελλάδα τώρα, δηλαδή. Ο πατέρας μου βρίσκεται στην Ελλάδα, πηγαίνει, έρχεται. Άρα έκανε την επιστροφή του. Μάλιστα, ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο Συμβούλιο. Περί τίνος πρόκειται? Το έχουμε ακουστά όλοι, λοιπόν, αυτό, έτσι λίγο πολύ. Πριν να περάσουμε στο Συμβούλιο, είναι να τονίσουμε το θέμα ότι ενώ υπάρχει ένα κύμα μετανάστευσης διαχρονικά, φυγής, να το πούμε, των Ελλήνων από τη μητέρα πατρίδα, από την υπηρετική Ελλάδα προς το εξωτερικό, βλέπουμε την αδιαφορία και την ανοκανότητα του ελληνικού κράτους να μπορέσει να συγκρατήσει, είτε το ελληνικό κράτος ονομάζεται Βασίλειο της Ελλάδος, είτε Ελληνική Δημοκρατία, είτε Χούντα, είτε οτιδήποτε, μία ανικανότητα να μπορέσει να συγκρατήσει και να αποτρέψει
τους Έλληνες πολίτες, το ελληνικό δυναμικό, τα μυαλά που λέμε, να φύγουν προς το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια δομή, κάποια... δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, η οποία τουλάχιστον εφόσον φεύγουν και εφόσον δεν επιχειρεί το ελληνικό κράτος να παλινοστήσει τους Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα, τουλάχιστον να υπάρξει ένα σύνδεσμος των Ελλήνων του εξωτερικού με την υπηρετική Ελλάδα. Και έτσι μέσα από την έρευνα την οποία έκανα, βλέπουμε ότι το 1989 με το νόμο 1867 συστήνεται η σύσταση του Συμβουλίου του απόδημου ελληνισμού. Το 89 λοιπόν ξεκινάει έτσι την περίοδο δηλαδή, που φεύγει το Πασόκ και αλλάζει κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια συνεχόμενα στην Ελλάδα, μάλιστα. Ξεκινάει το 89 και αυτό συμβαίνει με ένα απλό άρθρο, άμα πάμε στη σελίδα 5. Θα δούμε ότι εκεί υπάρχει, ενώ το ΦΕΚ είναι για άλλα θέματα, εκεί απλά υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι ιδρύεται το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού με γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σε θέματα κυβερνητικής πολιτικής για τον απόδημο ελληνισμό. Αυτό λοιπόν μπαίνει σε άρθρο που είναι άσχετο με το θέμα, έτσι, αυτό μας λέτε. Το ΦΕΚ, ο νόμος, είναι, άμα πάμε στην αρχή του νομοσχεδίου, θα παρατηρήσουμε ότι απευθύνεται σε διάφορα άλλα θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία του κράτους ή οτιδήποτε. Αυτό κατευθείαν από μόνο του, κύριε Μακρύ, είναι λίγο έτσι παράξενο, γιατί με την έννοια ότι όταν ιδρύεται κάποιος οργανισμός, και μάλιστα ένας μεγάλος οργανισμός που αφορά όλο τον απόδημο ελληνισμό, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή, έτσι θα έπρεπε να γίνει ένα ΦΕΚ με πρώτο, τουλάχιστον πρώτο θέμα αυτό, όπως συμβαίνει με άλλα αντίστοιχα που ιδρύονται και συστήνονται, έτσι. Μάλιστα, είναι λοιπόν έτσι, λίγο παράξενο έτσι αυτό. Ακριβώς, είναι λίγο παράξενο, γίνεται δηλαδή μια δουλειά του ποδαριού, να το πούμε έτσι, στην απλή καθομιλουμένη, και βλέπουμε ότι συστήνεται ως ένα υποτμήμα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Δηλαδή δεν έχει κάποια νομική οντότητα, κάποια νομική ύπαρξη ως εταιρεία, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως κάντε υπάρχει περιπτώσει. Και το οποίο έχει γνωμοδοτικές και συγκριτικές αρμοδιότητες. Δηλαδή να λέει την άποψή του. Σε ό,τι αφορά θέματα του αποδήμου ελληνισμού, πολιτιστικής ταυτότητας, λέει, εργασιακών σχέσεων, συνδικών διαβίωσης, παλινώστης κτλ. Και αν πάμε προς τα κάτω, αν προχωρήσουμε, να μην διαβάσουμε όλο το τέτοιο, λέει ότι τα έξοδα λειτουργίας του ΣΑΕ καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Δηλαδή το 1989 ξεκινάει αυτή η γραμματεία και το ελληνικό κράτος εντάσσει τον τακτικό προϋπολογισμό ένα οικονομικό ποσό, το οποίο είναι προκειμένου να χρηματοδοτείται αυτό το συμβούλιο. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια, ένα προεδρικό διάταγμα, το 196, το 1995, όπου γίνεται η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Όπως θα δούμε. Και από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό από μόνο του δεν είναι απαραίτητα κάτι μεμπτό, έτσι. Δεν είναι κάτι μεμπτό, αλλά αυτό το οποίο μου προξένησε την περιέργεια ακόμα περισσότερο είναι τα ποσά τα οποία προβλέπονται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το συμβούλιο. Και βλέπουμε στο άρθρο 5 ναι. Ότι δίνονται, να θυμηθούμε ότι αυτό είναι το 1995, δίνονται 200 εκατομμύρια δραχμές
ποσά ηλικιώδη για την εποχή, εκείνη την εποχή. Βέβαια. Και συνεχίζει για τα επόμενα έτη 250 εκατομμύρια δραχμές, το 96 312 εκατομμύρια δραχμές, καλυπτόμενο από τον ίδιο φορέα. Δηλαδή, και συστήνεται, δίνεται, χρηματοδοτείται, αλλά δεν λειτουργεί όπως θα δούμε και στην συνέχεια. Και δεν υπάρχει κάπου αλλού επεξήγηση για τα χρήματα αυτά, πώς θα διατεθούν ή τι θα δημιουργηθεί, τίποτα έτσι. Υπάρχει επεξήγηση ότι αυτά τα χρήματα και το πώς μεταφέρονται δίνονται στα επόμενα ΦΕΚ, όπως θα δούμε, το έχω σημειωμένο, ότι δίνονται απευθείας στο όνομα του Προέδρου και του Ταμεία. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Θα το δούμε όταν ήρθει η ώρα. Ναι. Θα το δούμε στα επόμενα ΦΕΚ. Εδώ πάλι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα έχει τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού», και αυτό το τονίζω γιατί θα συμπεράνουμε στη συνέχεια για ποιο λόγο το τονίζω. Πάντως έγινε το άρθρο, συστάθηκε το 89 και μετά από 5 χρόνια συζητάμε να το χρηματοδοτήσουμε, έτσι. Συστάθηκε το 89 με ένα άρθρο και το 95 γίνεται συγκρότηση και λειτουργία και χρηματοδοτείται, εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αποτελεί, λέει, συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας για όλα τα θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό. Και στη συνέχεια υπάρχουν, αν ανατρέξουμε παρακάτω, δεν θα εμβαθύνουμε, για να μην πλατιάσουμε, τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου του Αποδήμου Ελληνισμού. Λοιπόν, συνεχίζοντας παραπέρα, έχουμε το 1996, το άρθρο 44, σελίδα 19, τις δαπάνες μέσα σε ένα άσχετο ΦΕΚ πάλι. Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και οι οποίες, με λίγα λόγια, με συγχωρείτε να πάω και εγώ λίγο στη σελίδα, λέει: Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματα τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων προβλέπονται και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως παραδείγματος χάρη ΟΛΤΑ, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, πανεπιστήμια κτλ. Άρα λοιπόν χρηματοδοτούμε το συγκεκριμένο συμβούλιο για να χρηματοδοτήσει πανεπιστήμια, έτσι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αν συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, οι δαπάνες, λέει, σχετικά με τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και του ενιαμελούς Προεδρίου που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Δηλαδή, το ενιαμελές συμβούλιο, ό,τι επιχειρεί, ό,τι κάνει, το πληρώνει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό δημόσιο, γιατί, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης, έτσι, ναι, δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Ακριβώς. Το θέμα είναι, δεν είναι ότι χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος, καλώς και χρηματοδοτείται. Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργεί για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Η Γενική Γραμματεία, λέει, Αποδήμου Ελληνισμού, ύστερα από παρότριση του Προέδρου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εγκρίνει τον προτινόμενο προϋπολογισμό λειτουργίας του και προβαίνει στην επιχορήγηση του ΣΑΕ με απευθείας εκταμιεύσεις στο Προεδρείο υπονόματι του Προέδρου και του Ταμεία. Δηλαδή, εδώ τι βλέπουμε, ότι ο Πρόεδρος προτείνει. Αφήνει το ελεύθερο, δηλαδή χωρίς επιπλέον εγκρίσεις να φεύγουν τα κεφάλαια και να πηγαίνουν κατευθείαν στην Ταμεία και στον Πρόεδρο. Ανοίγει την πόρτα δηλαδή και ό,τι θέλετε πάρτε, κάπως έτσι δεν το αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζοντας στο επόμενο ΦΕΚ. Και έργο δεν έχουμε δει ακόμα, έτσι συγκεκριμένο. Τι ακριβώς, δηλαδή δημιουργήθηκε, θα δημιουργηθεί κτλ. Ακριβώς. Λοιπόν, το 1999 έχουμε το ΦΕΚ 262,
Διάταγμα 291, με το οποίο έχουμε ξανά συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου από Δήμου Ελληνισμού. 10 χρόνια μετά, έτσι. Δηλαδή, συγκροτείται το 95, το 99 και χρόνια μετά συγκροτείται ξανά. Δύο συγκροτήσεις, πραγματικά, να είναι... είναι... Το είχα ξεχάσει, δεν ξέρω. Είχα ξεχάσει ότι το είχα συγκροτήσει. Δεν ξέρω κι εγώ, γι' αυτό είναι μια ανύπαρκτο, παροδία. Έτσι, ανύπαρκτο, πραγματικά. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού είναι μια παροδία. Και έχει πάρει, και έχει πάρει και ένα κάρο λεφτά εδώ μεταξύ, έτσι, το ενδιάμεσο, για να ξανασυγκροτηθεί στο τέλος της δεκαετίας. Έτσι ακριβώς. Και ξανά μανάει η συγκρότηση του ΣΑΕ και στο άρθρο 11, όπου καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα 196. Μερικά χρόνια μετά, το 2003, έχουμε τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 291, όπου υπάρχουν κάποιες αλλαγές σχετικά με την εκπροσώπηση, η οποία προκύπτει, δηλαδή γίνονται αλλαγές στο άρθρο 11, ότι ανάλογα υπάρχει διαφορετική εκπροσώπηση ανά Ήπειρο. Αυτό το έτσι επιγραμματικά το αναφέρουμε. Και συνεχίζοντας πάλι το 2006, όπου γίνεται ξανά οργάνωση και λειτουργία και αρμοδιότητες του ΣΑΕ. Έχουμε το ΦΕΚΑ 161α, το νόμο 3480, όπου γίνεται ξανά... Ορίζονται πάλι αρμοδιότητες 7 χρόνια μετά, μετά το τέλος δεκαετίας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ΦΕΚ τώρα, αυτά τα ΦΕΚ που τα έχετε δει, κύριε Μακρύ, δεν αναφέρονται καθόλου σε λεπτομέρειες, δηλαδή τι ακριβώς, ας πούμε, γίνονται με αυτά τα κεφάλαια. Όχι, το ότι γίνονται αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται επιγραμματικά όσον αφορά σχολεία, όσον αφορά εκδηλώσεις, όσον αφορά γενικά παραγωγή του. Ναι. Δεν λέει ναι. Συγκεκριμένα το άλλο σχολείο κόστησε τόσο, το αυτό κόστησε τόσο. Όχι, δεν λένε τέτοια πράγματα. Όχι. Και είναι απορία άξιων. Προσπάθησα να βρω και πρακτικά γενικών συνελεύσεων ή κάποιο καταστατικό ή κάποιες συνεδριάσεις ή κάποια. Ή κάποια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, αλλά έπεσα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έπεσα πάνω σε τοίχο, διότι δεν υπάρχει ούτε μία ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο. Θα το δούμε σε λίγο, νομίζω, αυτό, έτσι. Βεβαίως, έχει χρηματοδοτηθεί με τρομερά κεφάλαια σχεδόν από την σύστασή του. Τουλάχιστον τα ονόματα του Συμβουλίου υπάρχουν πουθενά, φαίνονται. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα να συγκαλέσω στη μνήμη μου. Αλλά δεν περιγράφονται ούτε σε κάποιο νόμο, ούτε σε κάποιο πρακτικό. Μπορεί να τα βρει κάποιος με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει κάποια ονόματα, αλλά μέχρι εκεί. Διαβάζω εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, λίγο παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο τάδε του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την ελληνική πολιτεία όργανο και έχετε ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού, έτσι. Και εσείς στον Καναδά, ας πούμε, δεν έχετε ιδέα γι' αυτό, έτσι, π.χ. Όχι. Τουλάχιστον εγώ, ας πούμε ότι εγώ δεν το γνωρίζω γιατί είμαι σχετικά νέος. Λοιπόν, με όσους μίλησα με παλαιότερους, δεν μου είπε κανένας, έρθες τώρα στον Καναδά, για παράδειγμα, μπορείς να απευθυνθείς σε αυτό το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού για να διατηρήσεις δεσμούς με την υπηρετική Ελλάδα, με την πατρίδα μας, βοηθάνε, βρίσκουν δουλειές κτλ. Το ελάχιστο που θα μπορούσα να φανταστώ, να σας έχει έρθει ένα email ακριβώς, που να σας έχει εντοπίσει ως Έλληνας καταγεγραμμένος κτλ. Γιατί δεν είναι το μπάχαλο που είναι εδώ τώρα με τους μετανάστες. Εκεί ο μετανάστης που είστε εσείς είστε κατοχυρωμένοι, είστε τα πάντα. Να σου έρθει ένα email, να σου πει από το Συμβούλιο κτλ. Είμαστε εδώ, θα σε ενημερώνουμε κάθε μήνα, π.χ. κάθε εβδομάδα. Έτσι, έχει διάφορα πράγματα. Και στην Ελλάδα το βλέπουμε, έχει συμβαίνει αυτό, έτσι, από υπηρεσίες τέτοιου τύπου. Μα υπάρχει, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι αυτό το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού δεν έχει εικόνα των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Προφανώς. Δηλαδή υπάρχει μια ανοργανωσιά σε ύψιστο επίπεδο. Προφανώς. Και αν πάμε στο... Το Συμβούλιο στο ΦΕΚΑ 161 με το νόμο 3480, στη σελίδα 1677, στο άρθρο 7 με λίγα λόγια,
ότι λέει ότι το ΣΑΕΠ χορηγείται από κρατικό προϋπολογισμό ξανά για την άσκηση της γνωμοδότησης και εισηγητικής αρμοδιότητάς του για την εγγένη λειτουργία του. Και συνεχίζοντας λίγο προς το τέλος για να μην το διαβάσω όλο, με απευθεία, λέει, το ΣΑΕΠ χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία από Δήμο Ελληνισμού με απευθείας εκταμιεύσεις στο όνομα του Προέδρου, των συντονιστών των περιφερειών του ΣΑΕ, του Γραμματέα του Ταμεία των Εκπροσώπων των ΠΟΜΑΚ, μέλος του Προέδρου, κατά αναλογία και αντιστοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι... και τα λοιπά και τα και τα λοιπά. Λοιπά και τα λοιπά. Εδώ είναι φοβερό αυτό πάντως, πραγματικά, εκταμιεύσεις στο όνομα. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Ναι. Πρώτα το βλέπω πραγματικά. Λοιπόν, και στο άρθρο 8 που λέει άλλες διατάξεις, λέει ότι, ότι η εγγεγραμμένο σε ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού πιστός διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματα της μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, πέρα των προβλεπομένων σε παράγραφο 1 του άρθρου 44 που είδαμε νωρίτερα, και επιχορηγής ή χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή έχουμε επιπλέον χρήματα από αυτά που προβλέπονται στο προηγούμενο νόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι συνεχίζει και ερχόμαστε ξανά στο ΦΕΚ του 2021 τώρα. Είναι σχετικά πρόσφατο. Το άρθρο 452, όπου ο τίτλος είναι «Επαναλειτουργία κοπή του Συμβουλίου από Δήμο Ελληνισμού». 452, δηλαδή, να το δούμε κιόλας. Πάλι επαναλειτουργία ορίζεται. Τώρα είναι επαναλειτουργία, δηλαδή ομολογούν ότι τόσα χρόνια πληρώναμε και δεν λειτουργήσε καθόλου και έχει τεθεί σε απραξία. Φτάνουμε στο τέτοιο και λέει επαναλειτουργία και σκοπή. Και σκοπή του ΣΑΕ. Ναι. Ναι, επαναλειτουργία σημαίνει ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί και θα ξαναλειτουργήσει. Άρα πιθανώς κάπου να υπάρχει ένα φέκ το οποίο μπορεί να σε έχει διαφύγει, λέω εγώ τώρα έτσι, κάνω το δικηγόρο που λένε. Λοιπόν, μπορεί να σε έχει διαφύγει κάποιο φέκ στο ενδιάμεσο που το πάβει το Συμβούλιο. Πολύ πιθανόν εγώ το ξεκίνησα ψάχνοντας με παραπομπές τροποποιήσεων και τα λοιπά, προκειμένου να βρω όλη τη σειρά των νόμων που αφορούν το συγκεκριμένο... το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Όντως, επαναλειτουργία σημαίνει αυτό, ότι έχει σταματήσει η λειτουργία και ξανααρχίζει να λειτουργεί. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να γίνει ένα ταμείο, θα έπρεπε να έτσι τι λεφτά, ένας απολογισμός κτλ. Έτσι σταματάει να λειτουργεί κάτι. Δεν σταματάει έτσι με το έτσι θέλω, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι, και. Και λίγο παρακάτω βλέπω, έχετε σημειώσει κάτι στο 455. Όροι του Συμβουλίου. Λειτουργεί με ίδιους πόρους όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του. Λοιπόν, τώρα ναι, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι σε αυτό το νομοσχέδιο του 2021, στο άρθρο 455, λέει πλέον δεν χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος, αλλά είναι με ιδίους πόρους. Και θέλω να απευθύνω για το εξής ερώτημα. Εδώ δεν λειτουργήσε τόσα χρόνια με πακτολό χρημάτων τα οποία δόθηκαν από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες εντός της Ελλάδος προς το Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού, θα λειτουργήσει τώρα με ιδίους πόρους? Δηλαδή θα έρθουν Έλληνες και θα πούνε ας χρηματοδοτήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος δεν υφίσταται στην ουσία, είναι μια υποπαράγραφος του Υπουργείου Εξωτερικών σε ένα νόμο. Δεν λειτουργεί στο μυαλό μου. Πάντως το κρατάμε αυτό, είναι των ημερών μας, έτσι. Είναι συγκεκριμένα ποιο μήνα, δηλαδή τώρα ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για Φεβρουάριο, τώρα πριν από 2 μήνες, δηλαδή ούτε 2 μήνες. Δύο μήνες, ναι. Είναι το 21, το 21. Α, συγγνώμη, 21, 22 έχουμε τώρα, ναι, ένα χρόνο δηλαδή περίπου, ναι. Τέλος, πάλι στις ημέρες μας είναι. Μέσα στην πανδημία, τέλος πάντων, σταματάει να χρηματοδοτεί δηλαδή το Συμβούλιο το ελληνικό κράτος και πλέον το Συμβούλιο αυτονομείται οικονομικά και χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, δηλαδή, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό βλέπουμε. Αλλά το συμπέρασμα το οποίο βγάζω εγώ γενικότερα είναι ότι το ελληνικό κράτος επιχειρεί από το 1989 να δημιουργήσει δεσμούς ή τουλάχιστον υποστήριξη των αποδήμων Ελλήνων με μια τραγική συνέχεια συστάσεων λειτουργίας με νόμους λειτουργία και επαναλειτουργία ξανά και ξανά με επακτολό χρημάτων, χωρίς να υπάρχουν, στην ουσία να υπάρχουν έργα τα οποία τουλάχιστον δεν ήταν στην αντίληψή μου. Αν μπει κάποιος στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπάρχουν διάφορες επιτροπές που αφορούν τους απόδημους Έλληνες. Υπάρχουν και διάφορα βίντεο που υπάρχουν προσκεκλημένοι από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κτλ. Αλλά στην ουσία δεν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό έργο το οποίο να ευεργετεί όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι για λόγους δημιούργησε το ίδιο το ελληνικό κράτος, βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Και το ελληνικό κράτος όχι τώρα, το ελληνικό κράτος διαχρονικά. Βλέπω εδώ κάποια βίντεο τα οποία κατέβασα λίγο πριν την εκπομπή από το YouTube για την ύπαρξη τελικά, ότι όντως υπάρχει όντως κάτι, κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονται, κάνουν κάποια συνεδρίαση κτλ. Εντάξει, προφανώς εγώ τώρα δεν μπορώ να τους γνωρίζω συγκεκριμένα ποιοι είναι και πώς είναι και τι κάνουν ακριβώς. Υπάρχει πάντως μια ύπαρξη, υπάρχει ύπαρξη τουλάχιστον, δηλαδή δεν είναι κάτι ανύπαρκτο έτσι. Έτσι ακριβώς. Και αν κάνουμε και μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, προκειμένου να βρούμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες πέρα από τα ΦΕΚ, κάποιον ιστότοπο, κάποια ιστοσελίδα, το πού μπορεί κάποιος να αναζητήσει πληροφορίες. Γιατί εγώ για παράδειγμα, ένας καθημερινός άνθρωπος, δεν μπορώ να έχω την άνεση κάθε φορά να ανατρέχω να ψάχνω όλα τα νομοσχέδια προκειμένου να βρω πληροφορίες. Είναι αυτό που λέμε. Στην παλάμη του χεριού μας έχουμε το κινητό μας, βρες στο Google και ψάχνει να το βρεις στο Google. Πριν πάτε λίγο σε Λοιπόν, αυτό, και κοιτάξτε λίγο, προσέξτε το βίντεο που έχω βάλει τώρα κάτω. Είναι πρόσφατο. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, πήγε στο μουσείο ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. δηλαδή έχει Δημόσια Διπλωματία, και τι σημαίνει αυτό. Δημόσια Διπλωματία, μπορεί να μου το εξηγήσετε, κύριε Μακρύ, τι σημαίνει Δημόσια Διπλωματία. δημόσια διπλωματία, ούτε και εγώ το Αδυνατό. γνωρίζω. Λοιπόν, τέλο είναι ένα από τα πολλά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία πραγματικά μας βγάζουν τα ρούχα μας πολλές φορές. Τι θέλουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι με τις λέξεις που χρησιμοποιούν και τι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέγατε, κύριε Μακρύ. Ναι, και υπάρχει μία ιστοσελίδα το οποίο φαίνεται ότι είναι του ελληνικού κράτους, γιατί υπάρχει, είναι το gov.gr, Ελληνική Δημοκρατία, Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, αν μπορέσουμε να το προβάλλουμε λίγο. Α, το Και βλέπουμε ήδη, βλέπουμε ναι. ότι υπάρχουν κάποιες γενικές πληροφορίες, Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, αρχική δημιουργία ψηφιακού οργανογράμματος, υπάρχει και μια ιστοσελίδα που πατώντας πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα, μα μεταφερόμαστε σε μια λευκή σελίδα, η οποία δεν λειτουργεί. Ανύπαρκτη, δηλαδή, Και διαδικτυακά ανύπαρκτη, έτσι. η Μάλιστα. οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού έχει και αφημί, στην οποία υπάγεται το Βιβλίο Αποδήμου Ελληνισμού, με το οποίο συστήνεται και επανασυστήνεται και επαναλειτουργεί ξανά και ξανά. Και Και ψάχνοντας τις διευθύνσεις να δούμε λίγο. Λέει διευθύνσεις, ε. ναι, διευθύνσεις όλα αυτά τα κουμπιά τα οποία βρίσκονται στα αριστερά, Διευθύνσεις, διαδικασίες. ανοίγει εδώ μια λίστα με διευθύνσεις που λέει Διεύθυνση Αμερικής, Διεύθυνση Ευρώπης, Διεύθυνση Προγραμμάτων και δεν δίνουν link, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά να μπεις να δεις. Πατάς πάνω και δεν κάνει τίποτα, είναι απλώς ένα κείμενο, ένα text χωρίς να είναι λιγαρισμένο, έτσι. Δεν υπάρχει πληροφορία, δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν υπάρχει διεύθυνση. Εγώ που Μα είναι το βρίσκομαι δυνατόν, στον Καναδά. δηλαδή εξοργιστικό έτσι. Δηλαδή ένας Έλληνας σήμερα του εξωτερικού που θέλει να επικοινωνήσει με αυτό το συμβούλιο, με αυτόν τον οργανισμό τέλος πάντων, και μπαίνει στην κεντρική του σελίδα, έτσι,
Δεν υπάρχει πληροφορία ουσιαστικά. Έτσι Μάλιστα. ακριβώς. Δεν υπάρχει πληροφορία και μετά απορούμε γιατί υπάρχει τέτοια αποξένωση των Ελλήνων. Εφόσον το ίδιο το ελληνικό κράτος που έχει την υποχρέωση να νοιαστεί, να το πούμε, να φροντίσει, ναι, τους Έλληνες του εξωτερικού, αντιμετωπίζει την μετάδοση των πληροφοριών κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσημο κυβερνητική ιστοσελίδα. Μα τι μου λέτε, κύριε Μακρύ, τώρα, τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας προεκλογικά κιόλας, έτσι, δηλαδή στις ημέρες που προσπαθούσε να μιλήσει στους Έλληνες για να πάρει την ψήφο τους, έτσι, τους έλεγε ότι είναι πολύ καλό να βγουν στο εξωτερικό. Έτσι, τι περιμένετε τώρα, δηλαδή, τι περιμένετε να φροντίσει, ποιος να φροντίσει τους Έλληνες? Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, αν θέλετε, να το δούμε κιόλας. Ναι, αυτό αξίζει να το δούμε και θέλω να πω λίγο την άποψή μου μετά. Για να το ακούσουμε, λίγο να θυμηθούμε, φαντάζομαι το έχουν δει περισσότεροι. Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα. Το ξανακούσουμε. Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα. Το κοιτάνε τα παιδιά, τι λέει τώρα, ας πούμε. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε φύγει και είχε πει ότι είναι καλή, μπορεί να περάσετε και διακοπές στην Ελλάδα από το σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να ζητήσει στην Ελλάδα, γιατί αν δεν διακοπές στην Ελλάδα, το σπίτι σας. Λοιπόν, και αυτά βγαίνουν, αυτά βγαίνουν από το στόμα ενός πρωθυπουργού. Ναι. Δηλαδή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος βγαίνει και λέει καλύτερα να σηκωθείς να φύγεις. Εγώ είμαι ανίκανος να σου δημιουργήσω τις προϋποθέσεις ώστε να σου εξασφαλίσω μια διαβίωση. Ναι, απίστευτο. Εντός της γενέτειράς σου. Δηλαδή είναι ένα άνω ποταμών που λέμε. Ξέρετε, κύριε Μακρύ, για κάποιους από εμάς, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, φαντάζομαι κι εσείς, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ζούμε, αυτή η παροδία γενικότερη που ζούμε. Είναι αδιανόητη, δηλαδή το να ζούμε τέτοια πράγματα μέσα στη χώρα. Απανωτά σφαλιάρες, απανωτές στον Έλληνα και στη λογική του και στην νόησή του, κάθε μέρα που περνάει μέσα από αυτό το βρωμοκούτι που λέγεται τηλεόραση, έτσι, γιατί από εκεί κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, να ακούει ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται πως είναι υπεύθυνοι, πως είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν, έτσι, προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος κτλ. Να ακούνε τέτοιες κουβέντες απανωτές, μία πάνω στην άλλη, να ξεπουλήσω τη χώρα, ό,τι θέλουμε. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Πραγματικά, εγώ δηλαδή, σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει. Είναι σαν να είναι ένα κακό όνειρο, δηλαδή. Σαν να είναι ένα κακό όνειρο, αν είναι δυνατόν. Και τα παιδιά βλέπεις απορριμμένα το κοιτάνε έτσι. Τι λέει τώρα ο άνθρωπος? Είναι ένα όνειρο κακό, είναι ένας εφιάλτης. Η ελληνική πραγματικότητα είναι ένας εφιάλτης. Και απορώ πως οι Έλληνες πολίτες δεν αντιλαμβάνονται στην πλειοψηφία τους να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να αλλάξουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και εγώ απορώ και όλοι απορούμε. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε, κύριε Μακρύ? Λοιπόν, και το τελευταίο το οποίο αξίζει να το δείξουμε είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου υπάρχει μεταξύ άλλων και μία σελίδα που αφορά το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και κάτω-κάτω υπάρχει και το επίσημο link του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού που www.sae.gr. Εδώ ακριβώς. Για να το πατήσουμε. Και ανοίγει, τι λέει? Αεροπορικά εισιτήρια. Αν κάποιος θέλει να πάει διακοπές, φτηνά κιόλας, επικοινωνεί με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού. Είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο. Αυτό ήταν για συγχωρείτε που γελάω. Με συγχωρείτε που γελάω. Αλλά όλο αυτό το οποίο προβάλλουμε αυτή τη στιγμή είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο και νομίζω ότι χρήζει και ακόμα μεγαλύτερη έρευνα σε όλη αυτή η ιστορία και χρήζει και νομικής διαδικασίας, να τρέξει τη νομική διαδικασία. Έτσι. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως αν να επαναλάβουμε μία από τις επόμενες εκπομπές, ούτως ώστε να,
να εμβαθύνουμε ή να εστιάσουμε στον τρόπο λειτουργίας, στον τρόπο με τον οποίο έχει συσταθεί αυτό το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ποιο είναι το Συμβούλιο, πώς απαρτίζεται, πώς προκύπτει η εκπροσώπηση από κάθε ήπειρο κτλ. Κτλ. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν, και το ένα και μοναδικό σποτ, το οποίο μπορεί να βρει κάποιος παραγωγή του ιδίου του Συμβουλίου, έτσι, είναι ένα σποτ το οποίο πραγματικά έχω μεγάλη περίεργεια να δω πόσο στήχησε αυτό το σποτ. Αυτό ήταν. Ήτανε 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει μια Ελλάδα, έναν ήλιο, ένα μήνυμα Έλληνες πολίτες του κόσμου, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με ουρανό από πίσω, ελληνική σημαία ανεμίζει από πίσω, ξανά υδρόγειος με κάποιες γραμμούλες, zoom ξεζούμ, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού δεύτερη φορά και τελειώνει, είναι 20 δευτερόλεπτα. Πραγματικά θα ερευνήσω, και έχουμε ανθρώπους που ερευνούν διαρκώς μέσα από τους μηχανισμούς που υποχρεούνται να ανακοινώνουν κάποιες χρηματοδοτήσεις, έτσι, να δούμε πόσο στοίχησε σε αυτό το σποτ. Αυτό το σποτ εγώ το κάνω στο σπίτι μου μέσα σε, έτσι όπως το βλέπω ακριβώς, δηλαδή σε άντε 3 ώρες, να πω. Μα θέλω να δω πόσο στοίχησε αυτό το σποτ πραγματικά και θα το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, πραγματικά, σημαντικά όλα αυτά που είπαμε κύριε Μακρύ, πραγματικά δηλαδή είναι μια ντροπή πραγματικά. Θα πρέπει η είδηση να φύγει, να μπουν οι Έλληνες, ιδίως οι Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και οι Έλληνες της Ελλάδος οι οποίοι πληρώνουν τελικά όλα αυτά. Να μπούμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω τι συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω εγώ κλείνοντας είναι ότι βλέπουμε εδώ και γελάμε για μια παροδία η οποία έχει προκύψει από το ελληνικό κράτος που αφορά τους απόδημους Έλληνες με μια σύσταση, με ένα νομοσχέδιο, ενός ανύπαρκτου συμβουλίου χωρίς νομική οντότητα. Σε αντιπαραβολή εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω γιατί υπάρχει από το 2014 υπάρχει η Ελλήνων Συνέλευση οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρο τον πλανήτη όπου διαβιώνουν Έλληνες. Είναι οργανισμοί οι οποίοι είναι συστημένοι με νόμιμο καταστατικό, οι οποίοι έχουν τα δικά τους διοικητικά συμβούλια, είναι ο πραγματικός φορέας, ο πραγματικός οργανισμός ο οποίος συνδέει όλους τους Έλληνες με την Ελλάδα. Αυτό υπάρχουν είναι και γραφεία και στο το εξωτερικό, έτσι κύριε Μακρύ. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν και στο εξωτερικό και ουκολίγα. Και αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους πολίτες. Δεν έχει έρθει κάποιος μηχανισμός να δημιουργήσει με ένα νομοσχέδιο να χρηματοδοτήσει. Με ιδίους πόρους δημιουργούν και εκπροσωπούν τους Έλληνες της τοπικής κοινωνίας. Μιλάμε για πολλές εκατοντάδες γραφεία σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και γραφεία τα οποία όλα είναι κύριε Μακρύ εγκεκριμένα από τα εκάστοτε πρωτοδικεία. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι βάλαμε μια ταμπέλα και κάναμε γραφείο. Είναι βεβαίως, αυτό είναι με σκοπούς, στόχους, καταστατικά τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι ότι όλα τα γραφεία του εξωτερικού, πέρα από την τοπική έγκριση του κάθε κράτους, του κάθε τοπικό καταστατικό, συνδέονται και με ελληνικό καταστατικό. Mm. Δηλαδή όλα τα καταστατικά του εξωτερικού έχουν έδρα την Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μακρύ, χάρηκα που θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε μήπως. Όχι κύριε Σαλονίτη, με τίμησε η πρόσκλησή σας να βγάλουμε αυτό το θέμα προς τα έξω. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που αφορά όλους εμάς τους Έλληνες που διαβιώνουμε στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το όλο θέμα ανταποκρίνεται και στον τίτλο της εκπομπής που λέγεται «Έχουμε θέμα», γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα και αυτό, όπως και άλλα πολλά που προσπαθούμε να αναδείξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και για τις πολύ εμπεριστατωμένες πληροφορίες που μας φέρατε και είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί αυτή η έρευνα και από εσάς αλλά και από ανθρώπους που συνεργάζονται με το κανάλι και με το φορέα για να δούμε λίγο κάτι παραπάνω, γιατί πραγματικά εδώ βρωμάνε τα. Εντάξει, το έχουμε δει το έργο πολλές φορές, κύριε Μακρύ, δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Έτσι. Και αν κάποιος μελετήσει και κάποια ΦΕΚ μετά τα πρώτα 500, να πω, θα δει κοινές τακτικές στο τι κάνουν. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι ο Έλληνας πολίτης, όπως είπατε και πριν, πολύ σωστά, ο Έλληνας πολίτης είναι σαν αδιαφορεί για την ίδια του την περιουσία, για την ίδια του την τύχη, έτσι, πραγματικά. Ενώ το μέλλον του, έτσι. Δηλαδή,
Αυτό είναι το πρόβλημα και πραγματικά απορούμε κάποιοι άνθρωποι από εμάς, όπως εσείς, εγώ και άλλοι πάρα πολλοί, απορούμε πώς είναι δυνατόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης, να το πω αδιαφορίας. Λες και κάποιος άλλος θα τα κάνει όλα και μας προσέχουν πάρα πολύ, μας αγαπάν πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό νωρίτερα. Μας αγαπάν πάρα πολύ και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, δηλαδή. Έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή, το είναι άξιο απορίας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και ό,τι στοιχεία καινούργια έχετε, χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και πάλι. Να είστε καλά. Βέβαια. Να είστε καλά. Γεια σας.